Είναι πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Επαγγελματιών Ναυαγοσωστών. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ησυχίου. Πείτε μας τι έχει καταγραφεί και τι πρέπει πάνω απ' όλα να προσέχει ο κόσμος στις παραλίες. Ναι, καλό μεσημέρι και από μένα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Δυστυχώς έχουμε και το θέμα του τουρισμού τώρα. Όπως ξέρετε, είναι πεσμένος ο τουρισμός, αλλά έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Περασμένη εβδομάδα είχαμε 4 κρούσματα κλοπής τσαντών από την παραλία. Δηλαδή, λουόμενοι οι οποίοι είτε τουρίστες είτε ντόπιοι αφήνουν τις τσάντες τους έξω για να πάνε για την πουτιά τους. Επιστρέφοντας στην παραλία, δυστυχώς η τσάντα τους έκανε φτερά. Και συγκεκριμένα συνέβη και ένα περιστατικό πριν 4 ημέρες, δίπλα από το σημείο των αποδοστικών, το οποίο εργαζόμαστε εμείς. Κύπριος είχε αφήσει τη τσάντα του πάνω στο ποδήλατο. Ευτυχώς δεν είχε τα λεφτά μέσα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είχε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του και πολλά άλλα διάφορα πράγματα εκτός από λεφτά. Η τσάντα χάθηκε και ευτυχώς μετά από κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες δικές μας και κάποιων άλλων ανθρώπων εδώ του Κοινωνικού Συμβουλίου, είχε βρεθεί η τσάντα πεταγμένη πίσω. Φαίνεται ότι αυτοί οι επιτίδοι που κλέβουν τις τσάντες, αφού ψάξουν τη τσάντα, ότι δεν υπάρχει κάτι μέσα, λεφτά κυρίως, τις πετάνε. Αλλά αυτό το πράγμα συμβαίνει και σε άλλες 4-5 περιπτώσεις στη Λεμεσόν. Είχε συμβεί στην Αχτίνο Ολυμπίων, στον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού, εκεί στην παραλία του Ναυτικού Όμιλου Λεμεσού και στο Δασούδι. Που σημαίνει ότι αυτή η σπήρα είναι επαγγελματίες αυτού του είδους. Άρα ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και ακόμα μια φορά συμβουλεύουμε τον κόσμο να μην αφήνει πράγματα αξίας πάνω στην παραλία και να φεύγει. Μπορεί να φέρει μαζί του το κλειδί του αυτοκίνητου, να το βάλει κάπου που να αλλάξει τσάντες οι οποίες είναι εκτεθειμένες και φαίνονται. Να τα αποφεύγει αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε. Ή να αφήνει πάντα κάποιον έξω να προσέχει τα πράγματα με τη σειρά. Ναι, πολλοί άνθρωποι έρχονται κοντά σε εμάς και κάθονται κοντά μας. Αλλά εμείς επιβλέπουμε τους συντρόφους μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε τα μάτια να τα έχουμε συνέχεια έξω. Καταλαβαίνετε ότι είναι. Αυτοί δρούν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Άρα, αστυνόμευση, και θα το πω ακόμα μία φορά. Θέλουμε αστυνόμευση κάτω στις παραλίες. Έχει περάσει το θέμα με τον κορονοϊό κάπως που είχε κάποιες. Μάλιστα, κύριε Ησυχίου, ναι. Και τώρα βλέπουμε ότι δυστυχώς καταλαβαίνουμε ότι η αστυνομία έχει πάρα πολλές δουλειές να κάνει, αλλά δεν βλέπουμε εδώ στην ακτή του Αγίου Τίχωνα ούτε την ποδηλατική αστυνομία να έρχεται, να περιπολεί όπως παλιά, ούτε κάποιους αλλούς. Δυστυχώς αυτό πρέπει να είναι, όταν βλέπουν την αστυνομία να αυτή, ξέρετε, από μόνοι τους, δεν τολμούν ίσως να κάνουν κάτι τέτοιο. Άρα θέλουμε περισσότερη αστυνόμευση, αυτόν το κάνω σαν παράκληση. Μάλιστα, παράκληση. Κύριε Ησυχίου, σας. Εσείς έχετε τη δουλειά σας, προσέχετε τους λουόμενους εκεί. Αλλά τώρα και τι να πει στο άλλο του ανθρώπου όταν πάνε δύο άτομα να κάνουν μπάνιο, ο ένας να μπαίνει μέσα και ο άλλος να μένει έξω. Και αυτό μπορεί να γίνει ακριβώς, αυτό που είπατε μπορεί να γίνει. Και όσον γίνεται, οι τσάντες είναι στόχος όπως καταλάβαμε. Καλύτερα να μην φέρνουμε τσάντες που να είναι διάκριση από μακριά, θα αφήνουμε πάνω σε σημεία που φαίνονται από μακριά. Και αυτό που είπατε, ο ένας να μένει έξω, ο άλλος να μπαίνει στο νερό και ας αποφεύγουμε να φέρνουμε χρήματα ή κάρτες ή οτιδήποτε πάνω στην παραλία, έτσι. Ακριβώς.